για να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, α πούμε, να ευχαριστήσουμε του δύο καταγόρου στην έκταση Γενική Συνέλευση τη Ένωση Πολιτιστικών του Μαρίου Μπράντη. Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη συζήτησή μα. Να σα ενημερώσω με τη διαδικασία τη έκταση Γενική Συνέλευση όπω προβλέπεται το καταστατικό προεδρείο πρόεδρο τη Ένωση Πολιτιστικών Γραφείο τη Γενική Συνέλευση είναι ο κ. Γιάννη και δύο πρακτικογράφους. Προτείνουμε τις δύο κυρίες της αίθουσας, την κυρία Θαλάσσια Τεσούλα και την κυρία Θεατακλήρου Λίστα. Υπάρχει κάτι αντίρρηση? Θα παρακαλέσω εδώ τις κυρίες να πούν λίγο τον κύριο Γιάννη να καθίσουν. Αν υπάρχει κάποιο στο μαθείο που δεν υπέγραψε το βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων, να θέλω να είναι υποβάλλον. Υπάρχουν 35 παρόντα στην Μαθία, 36, άρα έχουμε την νόμιμη Μαθία, οπότε ξεκινούμε τη Γενική Συνέλευση. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της Ένωσης. Καλησπέρα και από μένα σε αυτή την έκθεση τη Γενική Συνέλευση. Να ζητήσω συγγνώμη για την ταλαιπωρία λόγω ότι είναι για διακοπές, είναι την Παρασκευή σήμερα, αλλά νομίζω ότι επιβαρόντα να γίνει οπωσδήποτε για να καθορίσουμε πλέον και τους ομίλους και τις κατηγορίες με απόφαση δική σας μετά από απόφαση του ΔΕΛΤΑ σίγουρα. Φτάσαμε σε αυτή την απόφαση του ΔΕΛΤΑ σίγουρα γιατί εμφανίστηκαν 2-3 νέες ομάδες, ίσως και 4, εάν προλάβει μια ομάδα, οι οποίες θα συμμετέχουν στο νέο πρωτάθλημα και με τη διαδικασία που είχαμε κάνει, με το σκεπτικό που είχαμε κάνει εμείς σαν ένωση και είχαμε πάρει την πρώτη και αρχική απόφαση να κάνουμε 2 ομίλους στην Άλπα και έναν στην Βήτα, για να έχουν όλα τα σωματεία τις ίδιες αγωνιστικές δραστηριότητες και σε αγώνες και σε διάρκεια μηνών. Μπορεί να γίνει και τώρα, γιατί εμφανίστηκαν αυτές οι 2-3 ομάδες, οπότε είτε η ΑΟΠΑ είναι μετά με ένα νόμιμο, είτε με 2, θα μπορούμε σε όλους τους ομίλους, είτε σε ΑΟΠΑ είτε σε ΒΙΤΑ, να έχουν τουλάχιστον 13 ομάδες και πάνω, οπότε είναι αγωνιστικά, νομίζω, καλό, είναι το ζητούμενο. Σίγουρα είναι το ζητούμενο να έχουν ομάδες περισσότερες ημέρες αγώνων. Γι' αυτό το λόγο είπαμε, σαν ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την έκταση Γενική Συνέλευση, να αποφασίσετε εσείς, κατά πλειοψηφία σε αυτή την έκταση Γενική Συνέλευση, εάν θέλουμε 2 ομίλους στην Α, που ήταν και αρχική απόφαση της Ένωσης, του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, ή 2 ομίλους στη Β. Το θέμα μας βασικά δηλαδή είναι αυτό εδώ. Να ψηφίσουμε τι θέλουμε, 2 ομίλους στην Α ή 2 ομίλους στη Β. Να πω ότι ενημερωτικά τα παράβολα θα πληρωθούν με δόσεις, θα πληρώσετε γύρω σε 150 ευρώ αρχικά και τα υπόλοιπα σε 4 μηνιαίες δόσεις, ισόπλουσες μηνιαίες δόσεις. Εγώ σου έτσι το υπόλοιπο.
με τις προκηρύξεις, τα γράφετε μέσα τα παράβολα, θα τα δείτε και ανάλογα θα βγάλετε τις, το τι πρέπει να πληρώσει κάτι στο σωματείο, βγάζοντας και την αρχική δόση. Αν θέλει κάποιος από τους συναδέλφους που είναι εδώ παρόντες να πει κάτι, πολύ ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στην διαδικασία, πρώτα απ' όλα θέλω να συζητήσω με έναν και πριν ξεκινήσει την κυκλοφορία το θέμα των προπονητών. Για τις ομάδες που θέλουν στην όποια κατηγορία να μην είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν προπονητή στοιχείο. Γιατί ας πούμε εμείς έχουμε πέντε προπονητή. Δεν έχει στοιχείο. Και τις πολλές ομάδες. Αν πάρει κάποιον προπονητή στοιχείο, θέλει να δώσει 4.000. Αυτά είναι λόγω της κρίσης, τα ποσά είναι τεράστια. Θέλω να πάρω μια φορά να μην υπάρχει υποχρέωση για τη μάχη αυτοκρατορία. Γιατί αυτό προβλέπεται από τον ΚΑΠ, του ΣΕΠ. Δεν είναι η διοικητική συμβουλίου τη ΣΕΠ. Είναι απόφαση του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ τη ΣΕΠ, το οποίο μας υπερμένει να πληρώσει. Και κάτι που ο πρόεδρος δεν ανέφερε, είπε για τα παράβολα. Οι ομάδες που ανέβηκαν, όπως εσείς, βιαίως να το χαρακτηρίσουν σε εισαγωγικά την α κατηγορία, δεν θα είστε υποχρεωμένοι να έχετε στοιχειούχο προπονητή. Όπως επίσης, αν αγωνίζεστε στην έδρα σας, θα πληρώνετε εξοδολόγιο β κατηγορία, όχι άλλο. Άσχετα αν παίζουμε στην α, θα πληρώνετε εξοδολόγιο β. Και προπονητή να τρέξει το τέλο. Λοιπόν, δύο να Thank you.